Ο δημοσιογράφος από τον 984. Καλώς ήρθατε. Καλή Καλησπέρα. Χρονιά. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Θα δούμε κάποιες προτάσεις βιβλίων για τη νέα χρονιά και θα ξεκινήσουμε, όπως είπατε και στο διάλειμμα, από το πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς, που δεν είναι άλλο. Ε, από τον ανήφορο, ανήφορο του Καζαντζάκη. Του Καζαντζάκη ε, σκεφτείτε ότι μετά από τόσα χρόνια... Έχουμε ανέκδοτο βιβλίο, δηλαδή είναι η πρώτη έκδοση ενός ε, κειμένου του Καζαντζάκη, το οποίο μάλιστα ε, είναι εξόχως ε, διαβαστερό και ωραίο. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο της ε, Ακμίστου, ε, το οποίο ε, πρώτη φορά κυκλοφορεί. Θέλω να πω ότι σήμερα συζητάμε για βιβλία που βγήκαν το 22, αλλά... Θα διαβαστούν και το 23 είναι δεδομένο. Κάποια δεν είναι, ε, κυκλοφόρησαν μόλις λίγες μέρες πριν. Υπάρχει ένα που κυκλοφόρησε και δύο-τρεις μέρες πριν. Mm -hmm. ε, όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο βιβλίο, το έγραψε αμέσως μετά το Ζορμπά. Mm -hmm. ε, έχει μεταβεί στην Αγγλία, δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Ελλάδα. Είναι ε, ένα βιβλίο που γράφτηκε εκεί. Ε, διαδραματίζεται στην Κρήτη και στην Αγγλία αμέσως μετά τον πόλεμο έχει γραφτεί γύρω στο 1945, ε, τον απασχολεί, τον Καζαντζάκη, το τι έγινε σε αυτόν τον πόλεμο και το πώς είναι οι άνθρωποι μετά από αυτόν που δεν είναι καθόλου ίδιοι και μέσα σε αυτό το κλίμα ε, γράφει για έναν ήρωα τον Κοσμά ο οποίος επιστρέφει στην Κρήτη μαζί με τη γυναίκα του η οποία γυναίκα του είναι Εβραία, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος. Mm βάζει μέσα δηλαδή, όλο αυτό το ανθρωπιστικό στοιχείο, όλη αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή ε, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και προτείνει έναν τρόπο να ξαναβρει ε, ο άνθρωπος ε, τον δρόμο του, ε, θεωρώντας βεβαίως ότι αυτό είναι και εξαιρετικά δύσκολο. Είναι ένα βιβλίο διεθνές, υπό την έννοια του ότι δεν αφορά μόνο την Κρήτη ή μόνο τους Έλληνες και βεβαίως ε, τον εντάσσει και σε αυτό που εκείνη την εποχή ήταν ο Καζατζάκη. Ένα άνθρωπο που προαλειφόταν για να πάρει ένα Όπελ. Ένα βιβλίο και... που πρέπει να είναι οπωσδήποτε στη βιβλιοθήκη μα. Νομίζω mm. ότι πρέπει να το διαβάσουμε σίγουρα. Και σίγουρα τα ζητήματα που ανακύπτουν από αυτό το βιβλίο και που πραγματεύεται, δηλαδή τη ανθρώπινη φύση, τη νιώτη, του θανάτου, είναι ζητήματα που αφορούν τον καθένα. Επόμενη πρόταση. Η Ρέα Γαλανάκη, Εμμανουήλ και Κατερίνη, εκδόσει Καστανιώτη. Το έχουμε να το δείξουμε. Η Ρέα Γαλανάκη είναι μπροστά σου, αριστερά. Ένα λεπτάκι. Αριστερά. Πείτε μας ωστόσο, μέχρι να το βρω, γιατί μάλλον θα καθυστερήσω. Πρώτα απ' όλα είναι Ρέα Γαλανάκη, μία από τις σημαντικότερες ε, του ε, της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Ε, εδώ γράφει, ε, ουσιαστικά αναζητώντα τις ρίζες της, τα ονόματα είναι τα ονόματα των γονιών της, είναι ε, οι Ματθαιάκηδες και οι Γαλανάκηδες, ε, δύο οικογένειες διαφορετικές που διασταυρώνονται ε, πάνω της. Στην Κρήτη. Είναι δύο γονεί που στι αρχέ του περασμένου αιώνα ήταν και οι δύο γιατροί. Σκεφτείτε μια γυναίκα γιατρό το 27, για παράδειγμα, ένα σπουδάζει ιατρική στη Βιέννη. Αυτή ήταν η μητέρα τη. Πρωτοπόρο. Πρωτοπόρο, βεβαίω, καθόλου τυχαία. Ε, δεν συγκροτήθηκε η ρέα Γαλανάκη σε αυτό που όλοι αγαπάμε και θαυμάζουμε. Η ίδια βεβαίως ε, ορίστηκε όπως πολλοί άνθρωποι οριζόμαστε με τους γονείς μας, είτε συγκρούμενοι με αυτού, είτε ε, ταυτιζόμενοι με αυτού. Εδώ υπήρχαν συγκρούσεις, αναζητεί ρίζες, αναζητεί τα αίτια ε, και γράφει θαυμάσια. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια πρόταση και για έναν έφηβο που βρίσκεται σε αυτή τη συγκρούσιακή σχέση, σε αυτή την ηλικία. Δεν Μέχομαι... είναι ένα βιβλίο ενηλικίωσης ακριβώς, ε, αλλά... Πολύ στην εφηβεία ξεκινάμε και εγώ νομίζω ότι στην εφηβεία την είχα γνωρίσει, yeah. τη Ρέα Γαλανάκη. Mm -hmm. Γιατί ψάχνουμε το να βρούμε τις καταβολές μας, επομένως γυρίζουμε και επιστρέφουμε εκ βαθέων στους γονείς μας. Ναι, νομίζω ότι απλά στην εφηβεία ακόμα είμαστε, έχουμε μια συγκρουσιακή σχέση μαζί τους. Έχω μια κόρη έφηβη okay. και όπως λέει ο πατέρας, σε λίγο δεν θα μας μιλάει. <laughs> ε, να χαίρεστε και την κόρη σα, γιατί μα έχει... πληροφορούν ότι έχετε πολύ γενέθλια σήμερα. Είναι γενέθλια σήμερα, ναι. Επιτρέπετε 15 να χρονών. Να 15, 15, Μια χαρά. Κλειό έχει τα γενέθλιά τη. Χρόνια Χαρίστε πολλά κλειό, ναι. να τη πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια ε, πολλά επόμενη πρόταση, επόμενο είναι... βιβλίο. Στο χασμί για την κοινότητα, Θωμά Σιμεωνίδη. Εγώ το έχω αυτό. Mm -hmm. Εκδόσει εστια. αιστεία. Ο Θωμά Σιμεωνίδη είναι πανεπιστημιακό, διδάσκει αισθητική στην, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Καλών Τεχνών και είναι και συγγραφέα, ζει στο Λονδίνο, έχει ένα εύρο σπουδών απίστευτο και τα αναφέρω όλα αυτά γιατί υπάρχουν όλα αυτά μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ε, είναι ο μεταφραστή πολλών βιβλίων του Μπέκετ στην Ελλάδα. Μάλιστα, μια παράσταση που ξεκινάει σε λίγο στη λυρική, στην πραγματική τη σκηνή, με ένα μπεκετικό κείμενο, είναι σε δική του μετάφραση. Και εδώ ουσιαστικά δημιουργεί μια κοινότητα, δηλαδή δημιουργεί έναν κόσμο σχεδόν από το μηδέν. Ε, έναν κόσμο που είναι κάπως όπως σήμερα φανταζόμαστε το αύριό μας, δηλαδή πολύ ρευστό, χωρίς βεβαιότητες, με ανθρώπους που ανταμώνουν μπροστά τους ε, την καλύτερη του στιγμή, την καλύτερη του εκδοχή, και τι γίνεται εκεί, καταστρέφουμε την προηγούμενη εκδοχή μας, όταν βρεθούμε μπροστά στο τέλειο, στο τέλειο δικό μας. Ε, η κοινότητα ε, είναι σαν ψυχαναγκασμός υπό την έννοια του ότι ε, αναζητεί στόχευση και δεν την έχει και αυτό είναι νομίζω ανθρώπινο σήμερα, το αναζητούμε σήμερα. Είναι ένα βιβλίο που θεωρώ ότι αξίζει να διαβαστεί, ειδικά από τους ανθρώπους που τους αρέσει αυτή η μοντέρνα γραφή και η, αν έχει την συναντήληψη με τον Θωμά τον Σιμεωνίδη ότι ο κόσμος μας είναι πολύ ρευστό και επίσης ότι ο κόσμος μας είναι και γλωσσικός. Έχει δημιουργήσει δηλαδή μια εντελώ διαφορετική δική του κοινότητα είναι, ναι. από την αρχή και μέσα σε αυτήν εντάσσονται οι σκέψει των ανθρώπων. Είναι, εντάσσονται πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι, που θα κάνουν οι άνθρωποι με τα άνθρωποι. Πάντως ε, αυτό που βλέπει μπροστά του mm -hmm. είναι μια εξέλιξη των ανθρώπων που δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι ένα αύριο τελείως διαφορετικό που συγκροτείται από ανθρώπους που αναζητούν σκοπό. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημερινό. Αναζητάμε σκοπούς και δεν βρίσκουμε. Είναι τα διέξοδα τα ανθρώπινα, είναι. τα οποία επειδή έχει, τελειώσει, έχει κάνει και σπουδές αρχιτεκτονικής, μπορεί και τα εντάσσει σε ένα χώρο, σε αυτή την κοινότητα, η οποία βεβαίως έχει και το κενό τη, ε, Εγώ το μετέφρασα διαβάζοντας το ως τον θάνατο, που είναι ένα σημείο αγωνίας έχει τις συναντήσεις, έχει και τους έρωτες, αλλά πολύ διαφορετικούς σε άλλες εκδοχές και πολύ πολύ πιο ρευστού. Όλη την ανθρώπινη, εμπεριέχει όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ναι, όλη την ανθρώπινη κατάσταση. Επόμενο, Επόμενο. βιβλίο, πάμε σε άλλο θωμά, στο θωμά των Κοροβίνη, με το βιβλίο «Μπέμπις». <laughs> ο Δημήτρης Τεργίου είναι ο «Μπέμπις». Okay. Ε, για τους ανθρώπους της λαϊκής μουσικής, Εδώ. είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, ε, ένας απίστευτος μουσικός, ένας απίστευτος άνθρωπος, ο οποίος οδηγούνταν προς την αυτοκαταστροφή με ηλιγιώδεις ρυθμούς, κατά επιθυμία του, πήγαινε δηλαδή, όδευε προς το τέλος του με μια άγρια χαρά. Αυτή η άγρια χαρά τον έφερε στο θάνατο στα 45 του χρόνια. Ε, ρεμπέτης, μάλλον, λαϊκός, πολύ λαϊκός και ρεμπέτης, από αυτούς όμως τους ανθρώπους που δεν περίμενε ποτέ ότι θα εξελιχθούν έτσι, υπό την έννοια του ότι σπούδασε σε οδείο, ήταν από μια οικογένεια που ήξερε από μουσική, ήταν κλασικό. Κι όμως, τον συνέκναν με τον Μανώλη Χιώτη όσον αφορά την ερμηνευτική ικανότητά του στο Μπουζούκι. Εγώ θα ήθελα να αποκαλύψω ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε, μα είπατε ότι αυτό είναι ένα βιβλίο που προσωπικά ξεχωρίζεται. Ναι, ναι, προσωπικά το ξεχωρίζω αυτό. Ο Θωμά Κοροβίνη, από την άλλη, είναι ένα συγγραφέα από αυτή την περίφημη σχολή τη Θεσσαλονίκη στην εξέλιξή τη. Δηλαδή, μια άλλη οπτική, κοιτάει πιο πολύ στην Ανατολή. Είναι και ο ίδιο ε, ρεμπέτη λαϊκό, ξέρει, τραγουδάει. Ενώ κανονικά τραγουδάει, πηγαίνει σε μαγαζιά και τραγουδάει. Και βεβαίω γράφει Απίστευτα εδώ σε δεύτερο πρόσωπο, είναι σαν να απευθύνεται ο μπέμπι ε, σε ένα φίλο του. Επειδή είναι και ο ίδιο καλλιτέχνη, ίσω γι' αυτό να μπορεί να αποτυπώσει και πολύ καλύτερα τα συναισθήματα. Μπορεί, ενός... μπορεί. Ναι. Πάντω είναι, είναι τρομερό βιβλίο. Θα πω τώρα για να καταλάβουμε λίγο. Ο μπέμπι, λοιπόν, έκανε καριέρα και στην Ελλάδα τρομερή. Τώρα, απλά έφυγε το 1972 και εμεί mm -hmm. αγνούμε. Το 1973. Εμεί αγνούμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτόν. Ε, ο μπέμπι ήταν σε σχέση ερωτευμένο μάλλον με την Μπέμπα Μπλάν. Mm -hmm. Την οποία φλερταρε όταν πήγαν στα Αμερική σε περιοδεία ο Τέλη Αβάλα. Έβαλα νομίζω το, το κερασάκι. <laughs> <laughs> Δώσατε <laughs> κάτι παραπάνω. Έδωσα κάτι παραπάνω για να διαβαστεί. Η ζωή είναι ένα μυθιστόρημα. Mm -hmm. Επόμενη η πρόταση Κωνσταντίνα Σωτηρίου, Sour, μυθιστόρημα με 22 δωμάτια πατάκι στην Κύπρο. Αν δεν κάνω λάθο, <laughs> ναι. συναντάμε αυτή την ιστορία. Η Κωνσταντίνα Σωτηρίου δουλεύει στη, στο γραφείο τύπου της Προεδρίας της, Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και εδώ ο τίτλος είναι ένα κοκτέιλ διάσημο που κατασκευαζόταν σε αυτό το περίφημο ξενοδοχείο, το Λίδρα Μάριοτ, ε, μάλλον συγγνώμη το Λίδρα Πάρας, mm -hmm. εκεί όπου η ε, αστή Κύπρη, η μεγαλοαστή Εγγλέζοι, τη δεκαετία του 1960 ανταμόνανε για μπάνιο, για να πιούν τα ποτά τους κλπ. Και στη συνέχεια έγινε ένα σημείο αναφοράς καθώς ε, μπήκε στην Πράσινη Γραμμή με την εισβολή. Έγιναν πάρα πολλές ειρηνευτικές συνομιλίες. Ουσιαστικά είναι ένα ξενοδοχείο που διέτρεξε όλη την κυπριακή ιστορία. Και να... μπορεί να μιλάμε για νίκ. ένα μυθιστόρημα, είναι αλλά μυθιστόρημα. θα μπορούσαμε να αντλήσουμε και ιστορικά στοιχεία για Σαφέστατα. την Κύπρο εκείνη Σαφέστατα. της, της, της περίοδο. Ε, η Κωνσταντία Σωτηρίου βγάζει ε, τον τρόπο που η δική της γενιά, η γενιά που δεν έζησε την εισβολή ή γεννήθηκε τότε ή λίγο μετά, το κυπριακό τραύμα, ε, άνθρωποι απλοί ή βασιλιάδες, δηλαδή πραγματικά είναι ένας βασιλιάς mm. ο οποίος συζητάει λέει μια ιστορία για το πώς βίωσε ε, μια μικρή διαμονή στο, σε ένα δωμάτιο του Λίδρα Πάλας, μέχρι ε, φτωχοί άνθρωποι που δούλευαν, μια καμαριέρα. Βάζει τους ανθρώπους να μιλούν γι' αυτό και ουσιαστικά ε, μας λέει ιστορίες μικρές γύρω από μια μεγάλη ιστορία και που μας εσείς, αφορά και την αφορά που πάρα που πολύ. Το περιγράφει με είναι εντελώς διαφορετικό, βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο είναι της Κικής Τσιλιγκερίδου, η τελευταία θυσία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο. Το κρατώ στραβά για κάποιο λόγο, εδώ είμαστε ωραία. Η Κική Τσιλιγκερίδου ε, είναι συνάδελφός μας, είναι δημοσιογράφος, ε, παρουσιάστρια των ειδήσεων στο T100 της Θεσσαλονίκης. Ε, έχει γράψει τρεις ιστορίες πριν να φτάσουμε στην τελευταία θυσία, με μια υπερηρωίδα, μια Ελληνοαμερικάνα αστυνομικό. Και εδώ αλλάζει τελείως οπτική και γράφει ένα θρίλερ μυστηρίου που διαδραματίζεται στη Χαλκιδική. Ε, αλλά όχι στη Χαλκιδική που ξέρουμε, στη Χαλκιδική το χειμώνα. Μας δείχνει πρώτα απ' όλα δηλαδή τη μεταμόρφωση mm -hmm. του πώς είναι ένα μέρος που νομίζεις ότι έχει μόνο ωραίες θάλασσες και πέφκα, αλλά έχει βεβαίως... Ε, 16 χρόνια κορίτσια να δολοφονούνται και πιθανό και να δολοφονούν. Εσεί είστε και από κοντά από δράμα, οπότε τη Χαλκιδική τη γνωρίζετε και χειμώνα και καλοκαίρι. Έχουμε καλό και, και όπω όλοι οι Βορειοελαδίτε, έχουμε εξοχικό σπίτι στην Χαλκιδική <laughs> ε, και εκεί και, και εδώ διαδραματίζεται η ιστορία ε, σε ένα χωριό που έχει άλλο όνομα, αλλά ουσιαστικά αφορά το Σταυρό. Χαλκιδική. Μάλιστα. Και στην ουσία ε, μιλάμε για δύο κορίτσια τα οποία. Ήταν... Ξεκινάει, ξεκινάει η ιστορία, αν θέλετε να πω δύο λόγια. Mm -hmm. Μπορώ, επιτρέπετε. <laughs> Ωραία. Ξεκινάει λοιπόν η ιστορία ε, με την πτωση ενος ενό 16χρονου κοριτσιού από ένα γκρεμό και μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτό επαναλαμβάνεται. Mm -hmm. Την πρώτη φορά θεωρήθηκε ατύχημα. Μετά αρχίζει πια να αναρωτιέσαι. Να αναρωτιέσαι θεωρείτε, σιγά σιγά σαν έκρημα. Μήπω δεν ήταν έτσι. Και mm -hmm. πώ συνδέονται αυτέ οι δύο ιστορίε με τέτοια χρονική διαφορά. Επόμενο βιβλίο, Τεύκτρος Μιχαηλίδης. Η Κασία Συνένα. Έκανα σκονάκι, γιατί δεν είμαι μαθηματικός, <laughs> αυτό. είναι η Κασία του Κόλαντζ. Μάλιστα, mm. το Τριανή Συνένα δηλαδή. Το Τριανή Συνένα. Τι είναι, τα, τι είναι οι Κασίες, είναι αυτό που ίσως λέγαμε παλιά θεωρήματα. Ε, συμβαίνει κάτι στα μαθηματικά που είναι αληθές αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να το αποδείξουμε με όρους μαθηματικούς. Δηλαδή να βρούμε την λογική του και την, το πώς αυτό επιλύεται με έναν τρόπο. Mm. Αυτή η εικασία επιλύθηκε τελικά, αλλά ο Τέφκος Μιχαηλίδης τη χρησιμοποιεί γιατί είναι μαθηματικός ο ίδιος, σπουδαίος μαθηματικός δε, και όλα του τα βιβλία είναι ε, ιστορίες μυστηρίου ή ε, αστυνομικές ιστορίες. Εδώ είναι ο αστυνόμος Πετροπούλου η αστυνομικες ιστοριες εδω ειναι ο πετροπουλου η ηρωιδα του ε, που έχουν μέσα τους μαθηματικούς γρίφους. Ε, έχει και άλλη ανάγνωση, βέβαια, το 3 είναι συν 1, θα μπορούσε να είναι 3 νεκροί ναι. συν 1 ακόμα. Άρα πολλές ερμηνείες για κάποιον που δεν το έχει διαβάσει, ναι. να μπει δηλαδή, στη διαδικασία ναι. και να δώσει μια ευκαιρία να είναι και αυτό που τώρα είπα, το 3 νεκροί <laughs> Άρα συν έχουμε... 1. Ναι, είναι από τα πιο ωραία βιβλία, είναι στα <laughs> ευπόλυτα, πολύ καιρό στις λίστες όλες. Ε, ναι, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Να, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο θρίλερ βιβλία. Ναι, είπα να βάλουμε Ωραία. και δύο αστρονομικά, γιατί εντάξει. Εξαιρετικά. <laughs> καλά έκανες, πολύ καλή επιλογή. Έχει απονοχοποιηθεί Μάγια εξάλλου δελειδοδιά. το είδος. Το, λοιπόν, το κορίτσι εδώ... που δεν <laughs> θυμόταν πότε φόρεσε την πανοπλία της. Το έχουμε mm -hmm. και εδώ μπροστά μας να το δείξουμε αμέσως. Εδώ είναι ένα βιβλίο εφηβικό για το σύνδρομο, σύνδρομο της λευκής πανοπλίας. Τι είναι το σύνδρομο της λευκής πανοπλίας. Άντρες και γυναίκες στη ζωή μας θα υπάρχουν σε όλα τα περιβάλλοντα. Πραγματώνονται μόνο αν βοηθούν τους άλλους. Και συνήθω οι άνθρωποι με αυτό το σύνδρομο παραβλέ... παραβλέπουν τι δικέ του ανάγκε. Mm -hmm. Κάτι Αυτ... το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ναι, ειδικά εγώ. τώρα. Αυτό δεν είναι απλά καλοσύνη. Έχει πάρα πολλά ζητήματα, γιατί ο άνθρωπος που έχει αυτό το σύνδρομο, λένε οι ψυχολόγοι τη ζητά και τη δέσμευση αυτού που βοηθά. Δηλαδή, Περιμένει ανταπόκριση με όρου δικού του. Δεν είναι, είναι, είναι απλό. Είναι ένα στερεότυπο που δεν μπορούμε να αποτινάξουμε και πάρα ναι, πολύ εύκολα. Και δεν είναι εύκολο. Πολλοσυνήθω θέλει και ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι, έχει μια ηρωίδα που φοράει αυτή την πανοπλία. Mm -hmm. Νιώθει ότι η ζωή τη είναι ωραία μόνο όταν βοηθάει του άλλου. Μάλιστα. Μαργιαλένα Σπυροπούλου τώρα. Μόνο, όταν, μόνο μέσα, από, μόνο τους μέσα από αυτό. Μαριαλένα Σπυροπούλου, μαλλιά κατά ήθη. Είπαμε να βάλουμε. Είναι η πριγκίπισσα η Τσιμπό, ε? ο υπέρτιτλος του κειμένου. Ναι, ναι, ναι. Ε, είπαμε να προσθέσουμε και ένα παιδικό βιβλίο, απευθύνεται σε παιδιά από 9 ετών. Ε, η πριγκίπισσα Τσιμπό είναι μια παράφραση από το πριγκίπισσα Ιζαμπό του Τερζάκη, είναι διακοιμηνικότητα αυτή, ε, η Σπυροπούλου είναι μια συγγραφέας που έχει ένα ψυχαναλυτικό επίπεδο πίσω της. Αυτή είναι η δουλειά τη είναι ψυχαναλύτρια και μάλιστα πάρα πολύ καλή. Και ωραίο εξώφυλλο. Πολύ να ωραίο εξώφυλλο και εδώ βάζει δύο κορίτσια, δύο αδερφές, τελείως διαφορετικές μεταξύ τους, να ζουν διάφορε περιπέτειες, οι οποίε με έναν τρόπο λένε ότι τα κορίτσια μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν και τα γόρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή μέσα από αυτό το παρα, όχι παραμύθι, δεν θα το χαρακτηρίζαμε, μυθιστόρημα για παιδιά. Τι ακριβώ είναι το κορίτσι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί του σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Είναι, ε, δεν είναι τόσο ο, το τρυφερό μέρο τη. Ε παιδική ηλικία, όσο το, τα ζητήματα που, των στερεοτύπων που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτό το κορίτσι παίζει πολύ καλό ποδοσφαιράκι. Η μία από τι δύο με τα μαλλιά, τα φουντοτά. Ωστόσο, τέτοια βιβλία βοηθούν και τα, τα αγόρια, αγόρια τα ράζουν πάρα πολύ που το κάνει αυτό και δεν τη θέλουν ακριβώ επειδή. Ε, μπορεί, έχει αυτές τις ικανότητες. Ανέφερα ένα παράδειγμα. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που μα μας δείχνει πώς χτίζεται η ισότητα από τόσο νωρίς. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ωραία. Πολύ ωραία. Δημήτρη Βανέλη, Νικόλα Κούρτη, η μοναξιά τη Αβίσου. Θέμα πρέπει. Μπροστά Αυτό το βιβλίο ε, είναι το εκδοτικό αύριο σε πάρα πολλούς, σε πάρα πολλούς οίκους, γιατί βλέπω ότι ε, έχει ανοιχτεί πλέον στο graphic novel ε, μια μεγάλη μερίδα εκδοτών. Mm. Διαπιστώνοντας ότι είναι ιστορίες που αρέσουν σε ενήλικες, ιστορίες με εικόνες. Ε, η εικόνα είναι πολύ μέσα στη ζωή μας. Η μοναξία της Αβίσου ουσιαστικά είναι η ιστορία της αδερφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm -hmm. δηλαδή είναι ένα τέρα που εμφανίζεται σε μια σύγχρονη ιστορία, σε ένα σύγχρονο ναυάγιο. Πέφτουν στη θάλασσα και βγαίνει ένα τέρας, αυτό φαντάζονται, και ρωτάει, ζει. Oh, να παλιά να βάγει, που λέγαμε όμως, Γοργόνα, κατάλαβα. Ναι. Σε ένα ναυάγιο όμω που ξεκινά από τον Πειραιά. Ναι. Mm -hmm. Οπότε θα δούμε και εκεί κάποια ιστορικά στοιχεία. Θα δούμε, θα δούμε. Όντω. είναι ένα εξαιρετικό graphic novel. Mm -hmm. Και Νίκος Βατόπουλο ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα. Δεν είναι μυθοπλασία, αλλά... Είναι ταξιδιωτικό. Είναι ένα ταξίδι στην Αθήνα, αλλά ω χρονότοπο, Δηλαδή, εδώ έχουμε... Ε, την Αθήνα του Μεσοπολέμου, μέχρι και την Κατοχή. Είναι πολύ γνωστός ο Νίκος Βατόπουλος. Το βιβλίο, όμως, είναι οι αναμνήσεις του μπαμπά του. Ο πατέρας του ως παιδί, ως έφηβος, κρατούσε ένα ημερολόγιο, το οποίο ε, ο Νίκος Βατόπουλος βρήκε. Συνάδελφός μας. Συνάδελφός, Συνάδελφός μας, εξαιρετικός. Και έφτιαξε ένα βιβλίο για την Αθήνα του τότε, Βεβαίως με αυτόν τον τρόπο που πάντα μιλάει από την Αθήνα του τότε για την Αθήνα του τώρα. Για την Αθήνα του τότε, από την Λεόντιο σχολή, από τις μυρωδιές, από Ακριβώς. τις γειτονιές. Ακριβώς. Αλλά και από την κατοχή, από τις δυσκολίες, mm -hmm. το πώς ζούσαν τα παιδιά, πώς ήταν να ήσουν παιδί ή έφηβος σε αυτή την Αθήνα. Και τε, ουσιαστικά ολοκληρώνουμε τη δωδεκάδα με το βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου, το αγαπημένο «Βρωμοδουβλίνο». Ε, διάλεξα δύο ταξίδια. Mm -hmm. Το βιβλίο που, για το οποίο μιλήσαμε πριν, του Βατόπουλου. Και το βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου για το δουβλίνο. Γιατί είναι το δουβλίνο του Οδυσσέα του Τζόι. Δεν είναι το δουβλίνο δουβλίνο. Mm -hmm. Είναι το δουβλίνο όπως το διασχίζει... Ε, ο Λεω... <coughs> με συγχωρείτε, ο Λεοπόλδος Μπλουμ. Εκείνη την περίφημη μέρα που ξεκινάει την δική του Οδύσσια. Ε, μαζί με τους περίπου 200 ήρωες που διατρέχουν τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας του Τζόης είναι ένα βιβλίο που όλοι ξεκινάμε, ελάχιστοι τελειώνουμε και ποτέ δεν το ξεκινάμε και δεν το τελειώνουμε την ίδια εποχή. Ε, είναι όμως ένα βιβλίο σταθμός. Εδώ ε, υπάρχουν φωτογραφίες, ενάυσματα. Ο Άρης Μαραγκόπλος είναι ίσως ο Έλληνας που ασχολήθηκε περισσότερο, που έχει μελετήσει περισσότερο από όλους τον Τζόης και εδώ μας ταξιδεύει σε εκείνο το δουβλίνο του Οδυσσέα, και νομίζω ότι για ένα αρχιτυπικό βιβλίο όπω ο Οδυσσέα είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Είναι ένα δεξί χέρι για να διαβάσουμε το ίδιο το βιβλίο του Τζόι και να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι, αυτή την υπέροχη Οδύσσια του. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλε αυτέ τι προτάσει που, που μα φέρατε. Εσεί, όπω μα είπατε και μα αποκαλύψατε, έχετε διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία και πολλά, πολλά περισσότερα. Ναι. Ναι. Αν έχουμε ένα λεπτό που νομίζω έχουμε, θα ήθελα να μα πείτε και κάποια πράγματα περισσότερο για εσά και για την α, δημοσιογράφο που κάνετε μαζί εκπομπή, Κάνε και μέσα. για την α, διεθνή αμνηστία, mm. για την α, ελευθερία του λόγου που συμμετείχατε τη, σε αυτέ ναι, τι. Μαζί με, με την ελευθερία κουμάντου κάνουμε από το, έχουμε από το 2014 μία εκπομπή με τον τίτλο Ντάμε Σπαθή στον Αθήνα 984, καθημερινά 12 με μία. Ε, Μέσω αυτή τη εκπομπή είχαμε την τύχη να κάνουμε απίστευτε συνεργασίε με τον ΟΗΕ, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ πρόσφατα μα τίμησε η Διεθνή Αμνηστία, καλώντα μα να γίνουμε πρέσβυρες τη ελευθερία του λόγου, τη ελευθερία τη έκφραση και του τύπου καθώ και τη ελευθερία στη διαμαρτυρία. Αυτό ήταν για μας συγκλονιστική εμπειρία. Γιατί ε, βρεθήκαμε και στο πεδίο και είδαμε ακριβώς πόσο ε, αυτά τα δικαιώματα ε, έχουν οπισθοδρομήσει και πόση δουλειά χρειάζεται και πώς λειτουργούν τόσο μεγάλες οργανώσεις στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν ώστε ο κόσμος μας ή μάλλον οι λιγότερο ευνοημένοι από εμάς να βρουν πατήματα στη ζωή και να προχωρήσουν μπροστά. Και να κλείσουμε με μια ευχή γι' αυτό... Τι εύχεστε για την ελευθερία του λόγου και του τύπου στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα εύχομαι να φύγουμε από αυτή την ντροπιαστική θέση 108. Ε, αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο με τη δουλειά όλων ημών, με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ε, εύχομαι να βρούμε τα πατήματά μας. Πιστεύω στον ελληνικό τύπο. Είμαι παιδί του για πάρα πολλά χρόνια. Ε, έχουμε αξιόλογους συναδέλφους. Τώρα το ότι βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση σχετίζεται με πάρα πολλά... Ένα από αυτά είναι η δολοφονία Καραϊμπά και εύχομαι να βρεθεί ο δολοφόνο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ορφανίδη. Καλή, Ευχαριστούμε χρονιά. πολύ. Καλή χρονιά με πάρα πολύ διάβασμα για όλα αυτά τα βιβλία που μα φέρατε. Και εμεί φεύγουμε, αλλά. Ακολουθεί ο Ανέστης Δόκα με το κλείσιμο του χρηματιστηρίου από τα κεντρικά τη Ναυτεμπορική στον Πειραιά. Καλώς...